Καλησπέριζω καταρχάς στο τρένο Φάντασμα την εκπομπή μας, την Μελίνα Σιδηρόπουλου, αδερφή του Παύλου Σιδηρόπουλου. Σας χαιρετώ από τη Λεμεσό και από την Κύπρο ολόκληρη. Και εγώ σας χαιρετώ και ευχαριστώ που με πήρατε και όλους τους τηλεθεατές, τους ακροατές. Ωραία. Συγγνώμη. Εντάξει, και μεταφορικά να το πάρουμε, μέσα είσαστε, γιατί υπάρχει αυτή η οπτική δημιουργία μέσω του ραδιοφώνου. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λοιπόν για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Κλείνουν σε λίγες μέρες 18 χρόνια χωρίς τον πρίγκιπά μας. Ναι. Λοιπόν, πώς αντιμετώπιζαν οι γονείς σας το γεγονός? Μάλλον λάθος, ξεκινώ από άλλη ερώτηση. Θα το κόψουμε στο μοντάζ. Λοιπόν, μετά το θάνατο του Παύλου Σιδηρόπουλου, πώς νιώσατε όταν ο Παύλος είχε αρχίσει να γίνεται μύθος? Κάποια δικαίωση, κάποιο παράπονο ταυτόχρονα που δεν ήταν εδώ για να δει και να βιώσει από μόνος του αυτή την αναγνώριση και τη μεγάλη αγάπη του κόσμου? Σίγουρα είναι μια λύπη όταν ένας άνθρωπος, ας πούμε, βλέπεις ότι αναγνωρίζεται και ο ίδιος δεν υπάρχει να το χαρεί, να το ζήσει, να το νιώσει. Αλλά συμβαίνει πάρα πολλές φορές στην τέχνη αυτό το φαινόμενο. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες δηλαδή δεν μπόρεσαν να δούνε το πόσο το έργο τους απλώθηκε στον κόσμο ή το αγάπησε ο κόσμος. Βέβαια και όσο ζούσε είδε ανθρώπους που αγάπησαν το έργο του, βέβαια δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό που γίνεται σήμερα. Είναι και χαρά. Βέβαια από την άλλη πλευρά η λέξη μύθος δεν είναι κάτι που μου αρέσει, ούτε και στον Παύλο δεν άρεσε. Ναι. Δεν του άρεσε να γίνεται μύθος κάποιος. Είναι... Άλλο είναι, ναι, να τον αγαπάς, να σου αρέσει το έργο του και μέσα από αυτό να γίνεσαι και εσύ δημιουργός, ο επόμενος δηλαδή. Και άλλο είναι να τον μυθοποιείς τον καλλιτέχνη. Δεν είναι ωραίο πράγμα ο μύθος. Τώρα να αγαπάς το έργο του και να εμπνέεσαι από αυτό είναι ωραίο. Ναι. Να διευκρινίσω εν πρώτης πως τη συγκεκριμένη λέξη προσωπικά... με βρίσκει σύμφωνο μαζί σας. Είναι μια λέξη όμως που έχουν χρησιμοποιήσει και φίλοι και συνεργάτες του Παύλου. Αυτό, ναι, προς έτσι, έτσι για, για μια καλή διευκρίνηση. Μα και εγώ γι' αυτό το είπα, ναι, 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 ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ εστιάζομαι στο έργο που προσφέρει ο κάθε άνθρωπος. Και ξέρετε κάτι, καλός ή κακός, όταν κάποιος ασχολείται με τα καλλιτεχνικά γενικότερα, το έργο του είναι πιο, και ο ίδιος βεβαίως, είναι εκτεθειμένο με την έννοια ότι υπερπροβάλλεται. Απευθύνεται στο κοινό, απευθύνεται στον κόσμο. Εννοείται, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε την επόμενη ερώτηση. Λοιπόν, ποια στάση είχαν συγγενικά πρόσωπα, τα μιλούμε για συγγενείς πρώτου βαθμού, στο σπίτι βασικά, απέναντι στον Παύλο, τον καιρό... αλλά και πριν από την καριέρα του, αλλά και μεταγενέστερα και κατά τη διάρκεια? Ήταν μια σφιχτή οικογένεια, η οικογένειά μας, έτσι, αγαπημένη, με μεγάλη φροντίδα και ενδιαφέρον για το τι κάνουμε, πώς είμαστε στο σχολείο σαν μαθητές, να είμαστε ευχαριστημένοι σαν παιδιά, με φίλους, φίλες. Ήταν ένα ανοιχτό σπίτι και υπήρχε και πολύ αγάπη και ενδιαφέρον. Ωραία. Από τους γονείς πάρα πολύ. Mm-hmm. Και από τη μητέρα μου βέβαια, που ήδη θα ξέρετε και όλος ο κόσμος έχει πει και έχει γίνει γνωστό πόσο ιδιαίτερη ήταν αυτή η σχέση του Παύλου με τη μητέρα μας. Υπήρχε μια ιδιαίτερη εκτίμηση, αγάπη, σεβασμός. Πάρα πολύ μεγάλη. Ωραία. Να σας δώσω τώρα τον φίλο τον Χρήστο τον Παναγιώτου, που μαζί ετοιμάζουμε αυτό το αφιέρωμα, να σας υποβάλει την επόμενη ερώτηση, μιας και ο ίδιος έχει καταρτήσει το βασικό κορμό. Έτσι. Mm-hmm. Ναι, ναι. Καλησπέρα κύριε Μελίνα. Καλησπέρα. Λοιπόν, η ερώτηση που έχω να κάνω είναι... Ο πατέρας σας είχε δηλώσει ότι δεν ήθελε ο Παύλος να γίνει μουσικός, αλλά μαθηματικός. Συγκεκριμένα είχε πει, τι θα τον κάνω εγώ τώρα, μουσικάντη? Mm-hmm. Ο Παύλος τελικά είχε γίνει κάτι περισσότερο από μουσικάντης.
Όταν πλέον ο Παύλος είχε επιλέξει τον δρόμο της μουσικής, ποια ήταν η στάση του πατέρα σας, πώς το είχε αντιμετωπίσει? Σαν δεδομένο και πια θετικά. Δηλαδή, ήταν, πώς να το πω, ήταν τόση η ορμή και η αποφασιστικότητα και η κατεύθυνση πλέον δεδομένη που είχε ακολουθήσει ο Παύλος, που δεν υπήρχαν περιθώρια. Και ήταν και άνθρωπος που συζητούσε, δεν ήταν, ήταν εμένα αυστηρός όσο ο Παυλάκης ήταν μικρός. Αλλά γενικά ήταν άνθρωπος του διαλόγου και της σκέψης και αυτό που είχε πει, το είχε πει στην προσπάθειά του πιθανώς να αποτρέψει μια καριέρα που θα ήταν δύσκολη. Ήταν δύσκολη καριέρα, δεν το συζητάμε. Ακόμα και σήμερα είναι δύσκολη για ανθρώπους που θέλουν να γίνουν ηθοποιοί ή να ακολουθήσουν το χώρο της τέχνης. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Με αυτή την έννοια το είχε αναφέρει. Όταν όμως αυτό έγινε δεδομένο από τον Παύλο, ότι αυτό μου αρέσει και αυτό κάνω, ο πατέρας μου το δέχτηκε. Το δέχτηκε και πια συζητούσε, του έλεγε και τη γνώμη του. Γιατί και ο πατέρας μου αγαπούσε τη μουσική πολύ και είχε και ταλέντο. Και πάρα πολύ ωραία φωνή, έπαιζε ωραίο πιάνο. Μάλιστα, φαντάζομαι ότι ο λόγος που το είπε ήταν ότι το ροκ εκείνη την εποχή δεν ήταν σε κάποιο ψηλό επίπεδο. Όχι μόνο το ροκ. Όταν το είχε πει, δεν είχε, ήταν μικρός ακόμα ο Παύλος για να επιλέξει με ποιο είδος μουσικής θα ασχοληθεί. Ήταν απλά να ασχοληθεί με τη μουσική. Μάλιστα. Δεν ήθελε να τον αφήσει να ασχοληθεί με τη μουσική. Όχι επειδή θα ασχολιότανε με τη ροκ μουσική, γιατί ήταν μικρός ακόμα. Ήθελε να αποτρέψει μια τέτοια κατεύθυνση. Μάλιστα. Όπως ήταν, είναι ο φόβος του κάθε γονιού, όχι τίποτα παραπάνω από αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Τώρα συμπληρώνονται 18 χρόνια. Ναι. Πώς είναι η ζωή μετά από 18 χρόνια χωρίς τον Παύλο? Έχετε κάποια επαφή με φίλους, συγγενείς? Ποια είναι η στάση του κόσμου σήμερα? Με συγγενείς και φίλους είναι όπως ήταν η ζωή μας και πιο πριν. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Ιδιαίτερες επαφές με ανθρώπους που συνεργαζόταν ο Παύλος δεν έχω. Όχι. Και ο λόγος? Ορίστε. Και ο λόγος, λέω. Ο λόγος είναι ότι δεν είχα ούτε και πριν. Α, μάλιστα. Πολύ σωστά. Δεν είχα, δηλαδή η ζωή του Παύλου ήταν δική του, δεν ήταν και δική μου ζωή. Δεν είχαμε δηλαδή κοινή ζωή, πώς να πω. Εγώ είμαι, σπούδασα το βιολογικό στο πανεπιστήμιο, μετά παντρεύτηκα, έφυγα από το σπίτι, είμαι καθηγήτρια. Δεν είχαμε δηλαδή κοινές παρέες από πριν για να τις έχουμε και μετά. Άλλο αν υπήρχε αγάπη, συνεννόηση, επαφές, δεν ήμασταν ο ένας μακριά από τον άλλον, αλλά δεν είχαμε κοινές παρέες για να υπάρχει και μετά το θάνατο του Παυλάκη αυτό το πράγμα. Αν εννοείται κάτι τέτοιο στην ερώτησή σας. Λοιπόν, είχατε πει σε πρόσφατη συνέντευξή σας ότι το συμβουλεύατε πολύ. Ήσασταν δίπλα του σαν αδερφοί και σαν φίλοι. Όμως ο Παύλος, όπως λέγεται, ήταν, να το πούμε σε εισαγωγικά, ατίθαζον παιδί. Ναι. Ήταν λίγο κακομαθημένο, όπως είχατε πει συγκεκριμένα εσείς. Ναι. Ναι, τι θα θέλατε πάνω σε αυτό? Ποια η γνώμη σας πάνω σε αυτό? Ήταν όντως ατίθαζον παιδί, κακομαθημένο? Ατίθαζο παιδί, ήταν ένα πολύ ζωντανό παιδί. Που ήταν έντονο το παιχνίδι του, ήταν κοινωνικός πολύ, δεν ήταν ένα παιδί μετρημένο, δηλαδή ξέρω εγώ που θα πήγαινε στο σχολείο και μετά θα γύρναγε στο σπίτι ήσυχα και θα διάβαζε και θα τελείωνε η μέρα του. Με την έννοια... έβγαινε έξω, έπαιζε, έκανε ρυψοκίνδυνα παιχνίδια πάρα πολλές φορές. Με την έννοια του ζωηρού δηλαδή, του ζωηρού, ναι. Ωραία. Ακριβώς. Πολύ ζωηρός, όχι απλά ζωηρός. Πολύ, Ιδιαίτερα πολύ ζωηρός, ναι. Mm-hmm. Το καλλιτεχνικό... Η μητέρα μου δηλαδή έλεγε ότι, γιατί εγώ είμαι 6 χρόνια μικρότερη από τον αδερφό μου, και έλεγε ότι ο λόγος που το είχε καθυστερήσει ήταν ακριβώς αυτός, ότι είχε φοβηθεί από το
τη ζωηράδα του αδερφού μου, ας πούμε. Νόμιζε πως θα τις βγουν όλα τα παιδιά έτσι? Ναι, για να είναι ίσως και πιο σίγουρη ότι θα μπορεί να το αντιμετωπίσει άμα θα έχει λίγο περισσότερο μεγαλώσει ο Πάολος. Ήταν ζωηρός πολύ. Προφανώς αυτό ήταν απόρρια της καλλιτεχνικής του φύσης, της έντονης καλλιτεχνικής του φύσης. Αυτό... τι να πω. Δηλαδή είτε πολύ ζωηρός είσαι ή πολύ εσωστρεφής. Μέση φάση δεν υπάρχει. Εξ όσο γνωρίζω και αντιλαμβάνω. Ναι, μπορεί να έχετε δίκιο. Ναι, μπορεί να έχετε δίκιο. Ωραία. Σε πολλά αφιερώματα και ντοκιματέ, όλοι είχαν να πούν τα καλύτερα λόγια για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ανάμεσα τους διάφοροι έτσι γνωστοί μουσικοί, ο Κώστας ο Τουρνάς και τα λοιπά. Όμως μέσα σε όλα τα καλά λόγια έλεγαν και τη λέξη αυτοκαταστροφικός. Ναι. Γιατί το είπαν αυτό? Ποια είναι η δικιά σας άποψη? Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Δεν είναι να έχω εγώ μια άποψη. Ναι. Πιστεύω ότι αν μπορεί να δοθεί μια απάντηση σε όλο αυτό, είναι από το ίδιο του το έργο και από την ίδια του τη ζωή. Δηλαδή από εκεί και πέρα είναι μια ατομική εκτίμηση προσωπική που δεν ξέρω πόσο είναι και πραγματική. Έχει ο ίδιος μιλήσει για κάποια πράγματα. Ο ίδιος έχει μιλήσει, ο ίδιος έχει πει ότι σαν απόγονος, ξέρω εγώ, του Ζορμπά είχα μέσα μου και το εκείνο το στοιχείο και σαν απόγονος της Έλλης Αλεξίου είχα και το λογοτεχνικό και το δημιουργικό. Δηλαδή ο ίδιος έχει καθορίσει κάποια πράγματα και τα έχει πει. Mm-hmm. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι δηλαδή αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί λίγο περισσότερο με τέτοια στοιχεία και δεδομένα πρέπει να σταθεί πάρα πολύ σε αυτά που ο ίδιος έχει πει. Πιστεύω ότι έχει πει αρκετά πράγματα και η ίδια του η ζωή και το ίδιο του το έργο, η στίχη του δηλαδή, είναι αρκετά καθαρή για να δώσουν μια εικόνα για το τι ήταν ο Παύλος. Και πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο ο σεβασμός που αποπνέει όλος ο κόσμος που θα μιλήσει για τον Παύλο. Προλάβατε και το πνεύμα της επόμενης ερώτησης μου, ότι είπαν πολλοί ότι ήταν αυτοκαταστροφικός, αλλά κανείς μα κανείς δεν είπε πως ήταν καταστροφικός για τους άλλους. Ω, με τίποτα. Ακριβώς. Όχι με τίποτα. Ακριβώς το αντίθετο. Ήταν δοτικός, βοηθούσε. Ακριβώς. Βοηθούσε, δεν είχε όρια σε αυτά τα πράγματα. Και λέω ότι πέρα από το ότι βοηθούσε και αγαπούσε τον κόσμο και τους ανθρώπους, αυτό είναι, και αγαπούσε, όπως το έλεγε και ο ίδιος, και τον άνθρωπο με τα πάθη του και τις αδυναμίες του, αυτή η πολύ μεγάλη κουβέντα που έχει πει και νομίζω έχει ακούγεται με τα λόγια του, ας πούμε, στον δίσκο, στο «Εν αρχήν ο λόγος», νομίζω, ναι, όπου μου λέει ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι αγαπάω τον άνθρωπο, μου αρέσει το ροκ που μιλάει για τον άνθρωπο, για τις αδυναμίες του, μαζί με τις αδυναμίες του και όχι μόνο με τα καλά του και με τα ωραία του. Αγαπούσε λοιπόν τον άνθρωπο έτσι, μαζί με όλες τις πλευρές, και τις καλές και τις κακές. Και αυτό το πράγμα φαίνεται και στο έργο του, φαίνεται και στην ίδια του τη ζωή. Και νομίζω ακριβώς για αυτό το λόγο κανείς δεν έχει μπορέσει να πει κακή κουβέντα και δεν έχει μπορέσει να κάνει και κακό. Ναι. Ακόμα και να εκμεταλλευτεί δηλαδή. Ναι, πιστεύω ότι ο Παύλος άφησε πολλά περιθώρια πάνω σε αυτό το θέμα. Mm-hmm. Αυτή την εκμετάλλευση όμως κάποια εισαγωγικά κοράκια την έκαναν με τα θανάτια στον Παύλο, έτσι, καπηλεύοντας το έργο του με διάφορους τρόπους και εκμεταλλευόμενοι τη δόξα του για προσιδίων όφελος. Αυτό λέτε για εκείνη τη φαρμακευτική εταιρεία? Και για αυτή την περίπτωση, αλλά... Κυρίως αυτό είναι το πιο σημαντικό, ναι. Δηλαδή η πιο αρνητική έκφραση ήταν ακριβώς αυτή η εκδήλωση της φαρμακευτικής εταιρείας που χωρίς να ενημερώσει κανέναν και τίποτα έβαλε ένα εξώφυλλο δικό της διαφημιστικό και από μέσα το CD του Παύλου, ας πούμε, και το μοίραζε στα φαρμακεία. Αυτό ήταν απαράδεκτο. Απαράδεκτο και πολύ έξω και από το πνεύμα του Παύλου και από την αντίληψή του και από τα πιστεύω του και από τα όλα του.
Νομίζω ότι αυτό ήταν το πιο κραυγαλαίο. Το πιο κραυγαλαίο ήταν αυτό, αλλά θεωρώ πως υπάρχουν και άλλα, όπως διάφορες, ξέρω εγώ, με συναυλίες, αφιερώματα που γίνονται προς αυτόν, που δεν λέω, μπορεί να σε κάποιες περιπτώσεις οι προθέσεις να είναι, ξέρω εγώ, καλές. Ναι. Αλλά το αποτέλεσμα που δίδεται προς τα έξω, να μην είναι το πρέπον. Το λέω αυτό από την πείρα μου ως ραδιοφωνικός παραγωγός. Αυτό εσείς θα το ξέρετε και μάλλον καλύτερα και από εμένα. Ακριβώς, και με το χέρι στην καρδία. Ναι. Λοιπόν, κυρία Μελίνα, ναι. Πού πιστεύετε ή μάλλον ποιος ήταν ο λόγος κατά τη γνώμη σας που ο Παύλος, όταν είχε πλέον αρχίσει να τραγουδάει καλά, δεν είχε την σωστή ανταπόκριση από τον κόσμο? Ποιος ήταν ο λόγος? Ενώ ξαφνικά στις 6 Δεκεμβρίου του 1990, η μέρα του Αγίου Νικόλα που ήταν και ο θάνατός του, εκεί άρχισε πλέον να γίνεται μύθος. Ναι. Πιστεύω ότι μερικά από αυτά που είπε ο Παύλος στα τραγούδια του ήταν λίγο πιο μπροστά από την εποχή μας, από την εποχή του. Μάλιστα. Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι ο στίχος του ήταν πιο μπροστά. Αυτό είναι και χαρακτηριστικό, αν μου επιτρέπετε, το όλων των μεγάλων καλλιτεχνών, πως προπορεύονται της εποχής τους. Ναι, πιστεύω ότι το είχε αυτό το στοιχείο το έργο του αδερφού μου. Είχε αυτό το στοιχείο ο στίχος του. Ναι. Και δεν είναι τυχαίο, ναι, συγγνώμη, απλώς συμπληρωματικά, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα νέοι άνθρωποι, το βλέπω από την εμπειρία και την παρουσία μου στο ραδιόφωνο, ξέρω, ναι, 13, 14, 15, 20, 25, 30 χρόνων, που ζητάνε με την ίδια θέρμη ναι, τα τραγούδια του, τα οποία δεν τα ακούνε επιφανειακά. Είναι μια πιο ουσιαστική επαφή. Δεν μπορείς να ακούς επιφανειακά τα τραγούδια του Παύλου. Δεν ακριβώς γίνεται. Δεν γίνεται, δηλαδή. Ο στίχος του, θες δε θες, θα σε βάλει σε σκέψη. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα ακούς επιφανειακά. Δεν υπάρχει. Και γι' αυτό υπάρχει και αυτός ο σεβασμός, αυτό που σου λέω. Δηλαδή, γιατί είναι ένας στίχος που έχει βγει με, πώς να το πούμε, με αγώνα. Δεν βγήκε, δεν έκατε σταυροπόδι στην καρέκλα για να γράψει ένα τραγούδι. Ήταν βίωμα. Βιωματικά τραγούδια. Ήταν πόνος δικός του, ήταν χαρά δική του, ήταν έρωτας δικός του, ήταν όλα κάτι δικό του. Ναι. Ακόμη και το τραγούδι «Ο Μπάμπης ο Φλου», που φαινομενικά δείχνει ένα εύπεπτο τραγούδι, έτσι, ναι, φαινομενικά, ναι, στην ουσία έχει πάρα πολύ μεγάλο νόημα. Βέβαια. Έχετε υπόψη? Όλα τα κομμάτια. Δεν μου λέτε, έχετε υπόψη σας αυτός ο Μπάμπης ο Φλου ήταν υπαρκτό πρόσωπο? Σε όλα του τα έργα ήταν υπαρκτά τα πρόσωπα. Και ο Αλή, ένας Αλή που αναφέρει σε κάποια, σε ένα, στο ομότιτλο κομμάτι του. Δηλαδή όλα αυτά είναι δεδομένα πως υπήρχαν όλα τα πρόσωπα. Ναι, τώρα αν είναι ακριβώς, ναι, νομίζω ότι υπήρχαν. Νομίζω ότι υπήρχαν. Το πιο πιθανό είναι αυτό, Μερικές φορές ο αδερφός μου είχε και το εξής πράγμα. Ένα γεγονός μπορούσε να το μυθοποιήσει. Ναι, βεβαίως, δηλαδή, μέσα στα... Όμως ξεκίναγε, ναι, από ένα γεγονός. Μέσα στα πλαίσια της... Ναι, ναι. Και μπορεί βεβαίως να το προσαρμόσει στα πλαίσια της ποιητικής αδείας και καλλιτεχνικής φαντασίας, θα έλεγα. Ναι, 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 ναι. Πιστεύω ότι δηλαδή την είχε και αυτή την... Ας πούμε, σε πάρα πολλά έργα... Η Μητελή είναι όλα, δεν τα έχει τελειωμένα, που ξεκίναγε έτσι διάφορα μυθιστορηματάκια κτλ. Ναι. Ξεκινούσε από ιστορίες σε σχέση με υπαρκτά πρόσωπα κτλ. Και μετά έδινε κάποιες διαστάσεις που ο ίδιος ήθελε, τον ενέπνεαν, δεν ξέρω τι. Ναι. Πάντως η ρίζα και η αρχή ήταν πάντοτε κάτι υπαρκτό. Πάντοτε. Κάτι υπαρκτό, Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, βασικά έχουμε καλύψει το βασικό πυρήνα των ερωτήσεων μας. Ναι. Να σκεφτούμε καμιά έτσι στο πόδι, σε εισαγωγικά, ερώτηση, για να καλύψουμε, ναι, το χρόνο μας, γιατί μας βγήκε λίγο πιο νωρίς. Λοιπόν, Χρήστο, mm-hmm, έχεις να ρωτήσεις κάτι? Όχι, δεν έχω κάτι, νομίζω είμαι πλήρως καλυμμένος. Ναι. Λοιπόν, κυρία Μελίνα, δεν ξέρω αν έχετε εσείς να συμπληρώσετε κάτι.
Όχι, αυτό έτσι. Τώρα σκέφτομαι ότι... Τίποτα, ότι αυτό που θα... και από την πλευρά μου, ας πούμε, έτσι μπορεί να... δεν νομίζω κάτι να έχω να πω. Ναι, ναι. Όχι, όχι. Αυτό που έχω πει πάρα πολλές φορές και σε όλες μου τις συνεντεύξεις είναι ότι για να γνωρίσει κανείς τον Παύλο δεν έχει παρά να μελετήσει το έργο του, να διαβάσει τα λεγόμενά του. Και από εκεί μέσα φαίνονται τα πάντα. Δεν υπερβάλλω. Ναι, φαίνονται βέβαια. Τα πάντα για το χαρακτήρα του, για την... τις ευαισθησίες του, για τα πάντα, για τα πάντα. Και εγώ δηλαδή πολλές πλευρές του αδερφού μου, διαβάζοντας πιο προσεκτικά το έργο του, τις ένιωσα, γιατί μη φανταστείτε ότι τις έλεγε ο Παύλος κιόλας, στην καθημερινότητά του, όταν έμενε ο ίδιος με το χαρτί και το μολύβι, ήταν ένας άλλος Παύλος. Βεβαίως, εκεί καταγράφονται και βγαίνουν έξω τα εσωψυχά μας. Έτσι, μπράβο. Ναι. Ήταν όντως, κυρία Μελίνα, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν άντεχε τη σκληρά της ζωής. Όχι, δεν την άντεχε. Ήταν πολύ ευαίσθητο για να αντέξει αυτόν τον κόσμο. Πάρα πολύ θα έλεγα. Και εδώ ίσως, εδώ είναι και το θέμα της αγωγής του σπιτιού. Δεν μας έμαθε τη σκληράδα το σπίτι. Δεν μας τη δίδαξε καθόλου. Καθόλου. Λοιπόν, μας δίδαξε μόνο τη δημιουργία. Ήτανε μεγάλη, δηλαδή τη δημιουργία και την αγάπη στη γνώση, στη μόρφωση, στην δημιουργία, έτσι όπως το είπα και πριν. Αυτό μας το δίδαξαν, αλλά να αντιμετωπίσουμε τη σκληράδα καθόλου. Ήσασταν μία οικογένεια πιο μπροστά από τις άλλες. Ναι, αυτό το λένε όλοι μας οι φίλοι. Όλοι οι φίλοι που μπαίναν στο σπίτι, η πρώτη αίσθηση ήταν αυτή. Τους άρεσε πάρα πολύ να έρχονται στο σπίτι μας, γιατί ένιωθαν ζεστασιά, αποδοχή, άνεση, κάτι που μπορεί να μην το είχαν και στο σπίτι το δικό τους. Σωστά, πολύ σωστά. Κατανόηση, πολλά στοιχεία. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο. Ναι. Αν πάει κάποιος τώρα στον τάφο του Παύλου, ναι, τι θα αντικρίσει? Την προτομή του. Έχει την προτομή του. Τι άλλο να αντικρίσει? Λουλούδια δεξιά και αριστερά. Γράμματα, τσιγάρα. Γράμματα, τσιγάρα. Ναι, ναι. Πολλοί γράφανε και όλα, είναι όλα έτσι γραμμένα γύρω-γύρω. Ναι, όλα αυτά από τον κόσμο που πάει και καπνίζει και αυτός ένα τσιγάρο δίπλα εκεί και λέει τον καημό του. Όλο φαίνεται αυτό το πράγμα, ναι. Αυτό... είναι έτσι, κάτι ζωντανό. Ήταν απόλυτο star και απόλυτο performer. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Μάλιστα. Και τόσο απλά. Ορίστε. Ναι, τι να πω, δεν ξέρω. Star δεν ξέρω αν ήταν ή αν το προσπάθησε καθόλου. Δεν το προσπάθησε να γίνει star. Η ανταπόκριση του κόσμου μετά τον θάνατό του πιστεύω ότι τον υποδεικνύει. Ναι. Πάντως ο ίδιος δεν πάλεψε να γίνει στάρ. Ήταν απλώς ο εαυτός του, τίποτα περισσότερο. Ακριβώς. Ήταν αυτό που του άρεσε, αυτό που πίστευε και το υπηρέτησε πιστά. Και γι' αυτόν και ο κόσμος τον αγαπάει, γιατί ήταν πράγματι ο εαυτός του, για τίποτα περισσότερο. Έτσι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, κυρία Μελίνα, μας καλύψατε πλήρως. Όσο μπορώ και εγώ να βοηθήσω. Ωραία, προς το παρόν. Ότι είναι μεγάλη ευθύνη, αλλά... την αναλαμβάνετε πλήρως, πιστέψτε με. Μέχρι το επόμενο, καλά να είμαστε, αφιέρωμά μας. Να είστε καλά. Έτσι, βέβαια, να γιατί είστε καλά. Σε καθημερινή παρουσία προβάλλουμε τα τραγούδια αλλά και τα νοήματα που απορρέουν από το έργο του Παύλου Σιδηρόπουλου. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να συνεχίσετε, να είσαστε αυτό που είσαστε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Χαιρετώ και όλους τους ακροατές σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.